Και είναι το νομοσχέδιο που συζητούμε μια βαθιά τομή, η μεγαλύτερη αφότου ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς αλλάζουν δραστικά οι όροι απασχόλησης και οι αμοιβές των γιατρών. Σε μια περίοδο, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, γενικευόμενης οικονομικής κρίσης, που σε πολλές χώρες του κόσμου γίνονται σιλίδινα απολύσεις και συρρήκνωση αποδοχών. Στο μέσο αυτής της χειρότερης οικονομικής κρίσης, που συγκλονίζει την παγκόσμια οικονομία, ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να δηλώνει ξεκάθαρα ότι η υγεία και η παιδεία μένουν εκτός των μέτρων λιτότητος. Και αυτό αναδεικνύει το αίσθημα ευθύνης αλλά και την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Και όταν μιλάμε για ριζική βελτίωση των όρων απασχόλησης των γιατρών, δεν αναφερόμαστε μονάχα στις μισθολογικές ενισχύσεις, που είναι οι σημαντικότερες που δόθηκαν ποτέ στους γιατρούς. Μιλάμε και για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και το κυριότερο για την αποσυμπίωση του φόρτου εργασίας τους. Επί της ουσίας τώρα, στο άρθρο 1, εξασφαλίζουμε ρητά την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων και την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος των εφημεριών. Αυτό για να μην δημιουργείται καμία αμφιβολία και να μην γίνονται δεύτερες σκέψεις που πάνω απ' όλα τορπιλίζουν τη δημόσια υγεία. Το σημαντικότερο είναι ότι εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος εφημεριών χωρίς να εφαρμόζουμε ελαστικά ωράρια και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και το τηρήσαμε αυτό, σαν το αναλάβαμε ως δέσμευση απέναντι στους γιατρούς. Και πανηγυρικά το δηλώνουμε μέσα από τη διάταξη αυτού του νόμου. Στο άρθρο 2, ικανοποιούμε το πάγιο και δίκαιο αίτημα των γιατρών για καθιέρωση 7ωρου τακτικού πρωινού ωραρίου. Και το κάνουμε αυτό γνωρίζοντας ότι για τους γιατρούς μας, πέραν από κάποια υπεροριακή μισθολογική ενίσχυση, έχει καθαρά σημειολογική, συμβολική και μόνον αξία. Πέρα από αυτό, για πρώτη φορά ρητά χορηγούμε ρεπό, ημερανάπαυση, στους γιατρούς μετά από κάθε εφημερία. Είναι ένα μέτρο αναγκαίο που εξασφαλίζει την ανάπαυση των γιατρών μας και εγγυάται την ποιοτική παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Με το άρθρο 3 θεσπίζουμε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους γιατρούς μας. Και είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε, χωρίς να περιοριζόμαστε όπως ήταν η πάγια τακτική σε απλές και ανέξοδες υποσχέσεις. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι θεσπίζουμε το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης. Το μέτρο αυτό, πέρα από τη μισθολογική ενίσχυση των γιατρών μας, βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με την προτεραιότητά μας, που είναι η διαρκής επιμόρφωσή τους. Άρθρο 4. Με το άρθρο αυτό καθιερώνουμε το νέο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας ιατρικής υπηρεσίας. Και ας κάνουμε εδώ μερικές βασικές παραδοχές. Ποιο ήταν μέχρι σήμερα το βασικό, αν όχι το βασικότερο πρόβλημα στη διαδικασία κάλυψης των κενών? Η βραδεία λειτουργία των συμβουλίων επιλογής των ΣΚΕΙΟΠΝΗ, και ήταν αναμενόμενο αυτό καθώς ο αριθμός τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένος και οι αιτήσεις πάρα πολλές. Στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που όλοι την παραδέχονταν αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, δίνουμε τέλος. Προβλέπουμε να υπάρχουν συμβούλια επιλογής σε κάθε νοσοκομείο. Άρα και οι κρίσεις θα είναι ταχύτατες και τα κενά θα καλύπτονται άμεσα. Ποιο ήταν επίσης ένα ακόμα πρόβλημα που όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει? Το θέμα της σύνθεσης των συμβουλίων. Και σε αυτό δίνουμε απάντηση, αλλάζοντας την σύνθεσή τους, κατά τρόπο που και τον κυρίαρχο ρόλο του νοσοκομείου εξασφαλίζουμε, αλλά και αδέκαστους κριτές σε κάθε περίπτωση τοποθετούμε, με κληρώσεις που γίνονται σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. Τέρμα λοιπόν στην παρασκηνιακή συναλλαγή, στην κομματοκρατία, στα ρουσφέτια και στις πιέσεις. Μέσα από τον γόνιμο διάλογο, προβλέπουμε και τη δυνατότητα μέχρι και το 20% των θέσεων που προκυρήσονται να είναι σε βαθμό διαφορετικό από αυτόν του επιμελητή Β, την λεγόμενη πύλη εισόδου. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε πολλούς άξιους επιστήμονές μας από την Ελλάδα και την Αλλοδαπή να έχουν το απαραίτητο κίνητρο για να υπηρετήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με το νέο σύστημα, προβλέπουμε ότι οι προσλήψεις γίνονται με συγκριτική αξιολόγηση και με βάση κριτήρια που ο νόμος 2519 του 1997 είχε καθιερώσει. Δεν έχω ακούσει κανέναν καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης που γίνεται σε αυτό το χώρο να αμφισβητεί τα κριτήρια αυτά. Για το λόγο αυτό και τα διατηρούμε. Θεσπίζουμε επίσης τη θέση του συντονιστή διευθυντή. Τη θέση αυτή την καλύπτουμε μέσα από ανοιχτή προκήρυξη. Καλύπτεται λοιπόν μέσα από συγκριτική αξιολόγηση. Συμφωνούμε στην πειθαρχία, στην οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία των κλινικών. Ποιος διαφωνεί? Αλλά αυτό χρειάζεται ομόνοια, συνεργασία, κατανόηση και αλληλοεκτίμηση. Χρειάζεται σύνθεση ιδεών.
συνένεση δράσεων. Αυτό επιτυγχάνουμε. Εμείς, κυρίες και συνάδελφοι, δεν ενεργούμε με γνώμονα τα κατεστημένα συμφέροντα. Μακριά από εμάς συντηρητικές αντιλήψεις. Καλό και συμφέρον είναι το δημόσιο καλό. Είναι το καλό της δημόσιας υγείας. Και αυτό υπηρετούμε. Βελτιωτικές παρεμβάσεις είναι πάντα χρήσιμες και πάντα καλοδεχούμενες. Το αποδείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης στην πράξη. Και είμαστε πάντα ανοιχτοί για συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις, η διάταξη είναι σαφής. Μέσα στο πρώτο χρονικό διάστημα των 6 μηνών προγραμματίζονται προσλήψεις 2.000 γιατρών. Πριν από λίγο έδωσα και παραπάνω εξηγήσεις γι' αυτό. Γιατί όπως ρητά έχουμε πει και το λέμε στον νόμο, η κατανομή των προσλήψεων γίνεται με βάση προγραμματισμό, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Οι διατάξεις του νόμου έχουν συνέπεια και συνέχεια μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά τις επόμενες 2.500 προσλήψεις, αυτές θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα και σε βάθος διετίας, όπως προβλέπει η συμφωνία μας με τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Σεβόμαστε τη συμφωνία μαζί τους, τηρούμε την υπογραφή μας. Προβλέπουμε επίσης τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά την πάροδο έτους για την τροποποίηση του νόμου με νέα μας συμφωνία. Η διάρκεια των νέων διαπραγματεύσεων θα οριστεί 3 μήνες με υπουργική απόφαση. Στο τέλος του άρθρου 8 προστέθηκε δε και η σχετική πρόβλεψη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και πρέπει να το εννοούμε όταν το λέμε η μεγαλύτερη θεσμική νίκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτή δεν έχει κανείς την πολυτέλεια ούτε να την παραγνωρίσει ούτε να την υποτιμήσει. Και επαναλαμβάνω, όλοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και πρώτη κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς τολμήσαμε να προχωρήσουμε εκεί που δεν τόλμησαν άλλοι πριν. Σε μια σπουδαία κίνηση και, και μέσα από μια σχέση αγαστής συνεργασίας και συνεννόησης που κράτησε για πολύ καιρό, πρέπει να το πούμε, με την συνδικαλιστική ηγεσία των νοσοκομειακών γιατρών. Με το άρθρο 10 προβλέπουμε την πρόσληψη δε και νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ. Και οι 5.500 προσλήψεις προβλέπουμε πέραν των προγραμματισμένων σε αιτήσια βάση που γίνονται, των τακτικών προσλήψεων. Και με βάση τα όσα συζητήσαμε μέχρι σήμερα εδώ. Σε σχέση με τις κραυγές περί παράκαμψης δήθεν του ΑΣΕΠ, εμείς ζητήσαμε από την αρχή υπεύθυνη πρόταση. Και κατετέθησαν υπεύθυνες προτάσεις. Ήρθε λοιπόν και η ώρα για όλους εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποδείξετε τη συνέπεια των λόγων με τις πράξεις. Καλούμεθα σήμερα όλοι να ψηφίσουμε τη ρύθμιση αυτή όπως και όλο το νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο μας αυτό επίσης ενσωματώνουμε μια τροπολογία. Αφορά στην ψυχική υγεία και εξασφαλίζει πόρους και διαδικασίες ελέγχου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιό μας είναι η σπουδαιότερη τομή που έγινε από συστάσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο στο ξεκίνημά του φέρει την υπογραφή, το επαναλαμβάνω, της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και σπουδαίων προσωπικότητων που το οραματίστηκαν, το δούλεψαν, το έστησαν. Η αρχιτεκτονική όμως του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό γίνεται επί ημερών μας. Η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, η καταλληλότερη ευκαιρία για να αποδείξετε κι εσείς ότι αποδέχεστε στην πράξη την πρόταση για συνένεση και πεδίο δόξης λαμπρών η δημόσια υγεία. Ποτέ δεν αμφισβητήσαμε σε κανέναν από εκείνους που προηγήθηκε ημών σε αυτή τη θέση την ευαισθησία, την διάθεση να συνεισφέρει, να προσφέρει αφήνοντας χρήσιμο έργο πίσω του. Σε καμία κυβέρνηση. Το ίδιο ζητούμε και από εσάς. Σε μία μάλιστα στιγμή που όπως η συζήτηση που προηγήθηκε σε αυτές τις αίθουσες ανέδειξε αδυναμία ισχυρών και πιστικών προσχημάτων ή επιχειρημάτων για διαφωνία. Σε τελευταία ανάλυση, όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κλείσει έναν πρώτο κύκλο ζωής, πρέπει να περάσει σε μια καινούρια εποχή και το πρώτο βήμα είναι αυτό που σήμερα σημειώνεται χάρη στην συνθετική, συνενετική δουλειά που προέκυψε κατά τη διάρκεια της κουβέντας που προηγήθηκε. Κλείνω λέγοντάς σας ότι πράγματι αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη η τιμή και μοιράζομαι μαζί σας και αισθήματα περηφάνειας που καταφέραμε ως Βουλή των Ελλήνων να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στο τελικό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Οι Έλληνες γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι ότι η Βουλή των Ελλήνων και πρώτη η κυβέρνηση
ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ευαισθησία στην υψηλή τους αποστολή. Διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο, πιο διάφανο, ένα τοπίο χρηστής διαχείρισης των οικονομικών της υγείας. Και όλα όσα έχουμε εξαγγείλει και ανακοινώσει, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι γίνονται πράξη, θεμελιώνοντας μια καινούργια εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια καινούργια εποχή εμπιστοσύνης σχέσης ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και στο δημόσιο, επαναλαμβάνω, σύστημα υγείας, του οποίου τον δημόσιο χαρακτήρα, για μία ακόμα φορά τονίζω, κανείς μα κανείς δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε διαπραγμάτευση.